Γεια σας φίλες και φίλοι του Entend και καλό μήνα! Λοιπόν, Μάιος, μετά από έναν Απρίλιο ο οποίος είχε το God of War και μερικά ακόμα παιχνίδια, αλλά είχε το God of War, ο Μάιος μας έρχεται λίγο χαλαρός και γενικότερα το πρώτο εξάμηνο δεν έχει πάει πάρα πολύ δυνατά από πλευράς καινούριων κυκλοφοριών. Ο Μάιος είναι χαλαρός, έχει αρκετά remasters και επανακυκλοφορίες παιχνιδιών παλαιότερων σε καινούρια πακέτα, κυρίως πολλά από αυτά κυκλοφορούν για το Switch. Έχει μία πολύ μεγάλη κυκλοφορία, η οποία είναι και το πιο σημαντικό παιχνίδι του μήνα, αλλά και κάνα δύο παιχνιδάκια ακόμα που αξίζει να αναφερθούμε σε αυτά. Οπότε μην καθυστερούμε, ήταν μικρό το βίντεο. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες κυκλοφορίες του Μαΐου και ούτως ή άλλως, όπως κάθε μήνα, μπορείτε να δείτε όλες τις κυκλοφορίες στο link της περιγραφής από κάτω που οδηγεί στο enternity.gr. Για πάμε! Ένα ακόμα παιχνίδι του Wii U έρχεται για τους κατόχους του Nintendo Switch, το Donkey Kong Country Tropical Freeze, που έχει κυκλοφορήσει στο Wii U, έρχεται λοιπόν στο Switch και φέρνει τον Donkey Kong και όλους τους άλλους πυθικό ήρωες που έχει δημιουργήσει η Nintendo όλα αυτά τα χρόνια σε έναν παγωμένο χώρο με το κλασικό platform που μας έχει συνηθίσει η εταιρεία, με διάφορους ήρωες και πολλούς καινούριους χαρακτήρες για να παίζει κανείς είτε εν κινήση είτε στην τηλεόραση στο Nintendo Switch, αλλά εντάξει, ένα Donkey Kong είναι ένα σημαντικό ακόμα παιχνίδι για το Nintendo Switch. Jump through jungles. Dive deep into the ocean. Survive the savannah. Η Obsidian Entertainment μας φέρνει το Pillars of Eternity 2 Deadfire, όπως είναι ο υπότιτλος του παιχνιδιού, το Deadfire. Ουσιαστικά μετά από κάποια χρόνια, πολύ καιρό που βρίσκεται σε Early Access, δεν ξέρω και εγώ τι, κυκλοφορεί τον Μάιο, μετά από ένα μήνα καθυστέρηση που είχε η κυκλοφορία του παιχνιδιού και είναι ένα κλασικό RPG, σαν αυτά που μας έχει συνηθίσει να φτιάχνει η Obsidian, ουσιαστικά που επαναφέρει τύπου παιχνίδια Baldur's Gate που είχαμε συνηθίσει από παλιότερα, πολύ ωραία γραφικά, έχει τη δυνατότητα να έχει ήρωες και να διαλέξει τους ήρωες που θα είναι στην ομάδα σου και μάλιστα σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το τίτλο θα υπάρχει δυνατότητα για να έχεις και καράβι δικό σου και να γίνονται και μάχη πάνω στα καράβια, είναι λίγο τα πειρατικά, λίγο της εποχής με αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, αποκλειστικό τίτλος για υπολογιστές. Η αλήθεια είναι ότι τέτοια παιχνίδια εγώ τα περιμένω πώς και πώς, γιατί μου αρέσουν πολύ αυτοί οι τίτλοι, θα δοκιμάσω και το καινούριο Pillars of Eternity Deadfire. Ένα ακόμα remaster, αλλά ίσως είναι από τα πιο σημαντικά remaster που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, είναι αυτό που αφορά το Dark Souls. Το πρώτο Dark Souls λοιπόν επανακυκλοφορεί στο PlayStation 4 και στο Xbox One, αλλά και στους υπολογιστές, ανανεωμένο με βελτιωμένα γραφικά. Ίσως όχι πάρα πολύ, αλλά κυρίως δίνει τη δυνατότητα να παίζει κανείς σε 1080p 60fps στις δύο κονσόλες και να το ευχαριστηθεί κανείς πολύ περισσότερο σε σχέση με την έκδοση που έχει κυκλοφορήσει στο PlayStation 3 και στο Xbox 360, όπου υπήρχαν διάφορα προβλήματα με το frame rate. Μάλιστα και η έκδοση του υπολογιστές θα είναι αναβαθμισμένη. Ουσιαστικά η έκδοση του υπολογιστές όταν είχε κυκλοφορήσει είχε διάφορα προβληματάκια και πρέπει να κατεβάσει κάποιος ένα third party patch για να μπορέσει να το παίζει καλύτερα. Αυτό λοιπόν το καινούργιο για το PC και αυτό είναι αναβαθμισμένο και υποστηρίζει 60fps σε όποια ανάλυση εσύ επιθυμείς και μάλιστα οι κάτοχοι ήδη του παιχνιδιού που έχει κυκλοφορήσει για τους υπολογιστές στο Steam θα μπορέσουν να πάρουν το καινούριο Dark Souls, το remaster του μάλλον, σε μειωμένη έκδοση κατά 50%. Ναι. Το πιο σημαντικό παιχνίδι αυτού του μήνα έρχεται πάλι αποκλειστικά για το PlayStation 4, Detroit Become Human, το καινούριο παιχνίδι της Quantic Dream και του David Cage, αυτού του στούντιο στην Γαλλία, το οποίο μας έχει δώσει ένα καιρούς παιχνίδια τα οποία είναι ανεπανάληπτα. Εγώ αυτό το Heavy Rain πραγματικά δεν θα το ξεχάσω. Φοβερά γραφικά, έχει ήδη κυκλοφορήσει το demo και μπορείτε να το κατεβάσετε και να το δοκιμάσετε. Ο τίτλος κυκλοφορεί στο τέλος του μήνα, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να το κατεβάσετε και να το δοκιμάσετε μόνοι σας το demo που είναι στο PlayStation Store. Κλασικό παιχνίδι David Cage, με πολύ μεγάλη έτσι έμφαση στην υπόθεση και στο σενάριο, με αληθινούς ηθοποιούς που παίζουν τους χαρακτήρες, ένα έτσι, πώς να το πω, post-modern περιβάλλον στο μέλλον με ανδροειδή ρομπότ και τέτοια που λύνουν φόνους, δεν ξέρω και εγώ τι. Εντάξει, τι να πω, αυτό είναι για να το παίζεις μαζί με παρέα και να απολαμβάνετε κινηματογραφική εμπειρία video games. We'll be right back.
My name is Marcus. My name is Connor. This is our story. Αυτές ήταν οι μόλις τέσσερις σημαντικότερες κυκλοφορίες του μηνός σε Μαΐου. Χαλαρός ο Μάιος. Μας δίνει ευκαιρία να προλάβουμε να τελειώσουμε τα παιχνίδια των προηγούμενων μηνών. Ούτως ή άλλως, και επόμενοι μήνες θα είναι χαλαροί μέχρι την E3. Που ούτως ή άλλως, Παπαπαύλου έχει βγάλει ένα εισιτήριο και ετοιμάζεται μέσα Ιουνίου να πάει στο Λος Άντζελες. Καλό μήνα ξανά. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Για από μένα, ναι.